Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Atlas Sports. Είμαι ο Δημήτρης Κανελάκης και παρέα θα πάμε το επόμενο 2ωρο για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, να δούμε τα ζητήματα που προκύπτουν από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που πέρασε. Άλλωστε, σε αυτά στεκόμαστε κατά κύριο λόγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ηράκλειο με μια επαγγελματική, όπως χαρακτηρίστηκε, από τους περισσότερους νίκη. Ο Άρης έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι, αν κρίνει κανείς από την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή του πρώτου ημιχρόνου, όπου ήταν εντυπωσιακός. Πήρε το προβάδισμα με 2-0. Μείωσε ο Αστέρας Τρίπολης στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και μετά στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε πάρα πολύ τύχη για να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη νίκη. Ο Άρης ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βεβαίως είχε ως σημαντικό επίσης θέμα την αποβολή του Έμαν, του τερματοφύλακα, την παρουσία του Τσιλικυρί, του νεαρού για πρώτη φορά και το γεγονός ότι ο Άρης μένει πλέον με έναν μόνο τερματοφύλακα λόγω της αποβολής του Έμαν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πίσω από τον Έμαν και τον Τσιλικυρί άλλος τερματοφύλακας. Είναι και αυτό ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε. Θα μιλήσουμε για Super League 2, θα μιλήσουμε για μπάσκετ και θα μιλήσουμε και για πολλά πράγματα ακόμη. Καλησπερίζω τον Γιώργο Φακή που είναι μαζί μου στο στούντιο, ούτως ώστε να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, στα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής και αμέσως μετά να πάμε παρέα με τους καλεσμένους μας για να τα σχολιάσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου για την νίκη του ΠΑΟΚ. Πιο επαγγελματική νίκη, να μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δημιούργησε ευκαιρίες, δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Mm-hmm. Ο σωτηρίου του Όφη ήταν σε εξαιρετική, σε καταπληκτική μέρα. Αν θυμόμαστε και τις επεμβάσεις και στον Λιμνιού, στην ευκαιρία του Λιμνιού και στην κεφαλιά ιδιαίτερα του Ελκαντουρί. Ο Ιώσιπ Μίτσιτς με ένα καταπληκτικό γκολ έκανε το 1-0. Ήρθε η νίκη για τον ΠΑΟΚ, πανηγύρισε και ο κόσμος, πανηγύρισαν και οι παίκτες και ήταν μια νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα τη φετινή χρονιά. Πολύ φορμαρισμένη ομάδα, Δημήτρη. Και είναι ένα σημείο αυτό στο οποίο στάθηκαν οι περισσότεροι που κουβέντιασαν, σχολίασαν, ανέλησαν το παιχνίδι. Την καλή παρουσία του Όφη. Μια καλή παρουσία του Όφη μέχρι τώρα, η οποία κάνει πιο σημαντική τη νίκη του ΠΑΟΚ. Ενός ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει τα αποτελέσματα για να μπορεί να προχωράει, να μένει στο παιχνίδι για την διεκδίκηση και του φετινού πρωταθλήματος. Και υπ' αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια αυτό το αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και οι άλλοι διεκδικητές του πρωταθλήματος θα περάσουν εύκολα με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, κρατάει εννοείται το αποτέλεσμα, κρατάει και την εμφάνιση όμως. Αν και σίγουρα η τελική προσπάθεια, ότι χάθηκαν τόσες ευκαιρίες, πρέπει να προβληματίσει, αλλά νομίζω ότι η εμφάνιση ήταν καλή. Δεν ήταν κακή η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Έκανε ευκαιρίες, δημιούργησε παιχνίδι, δεν ήρθαν τα πολλά γκολ. Το 1-0 όμως το κρατάει. Κρατάει την νίκη, τους τρεις βαθμούς. Πρόσωπο Μίσιτς. Ξεκάθαρα, φανταστικό γκολ, καταπληκτική εκτέλεση. Το καλύτερο γκολ ενδεχομένως του Σαββατοκυριακού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα το πρόσωπο του αγώνα, ο MVP του αγώνα. Και δίνει τις εντυπώσεις και ιδιαίτερα να σκεφτούμε ότι ήταν τέταρτη, πέμπτη επιλογή στην διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Και με όλα αυτά που συνέβησαν, ο τραυματισμός του Μαουρίσιο για το μεγάλο χρονικό διάστημα που έλειψε, η φυγή του Κάνιας, η φυγή του Σάχοφ, ο τραυματισμός του Βέρμπλουμ, τον έφεραν στο προσκήνιο και τον έχουν κάνει πρωταγωνιστή. Έχει γίνει ο πρωταγωνιστής για τον χώρο του κέντρου του ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα είναι στον Αμπέλ Φερέιρα, όταν θα επιστρέψει και ο Μαουρίσιο και κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Βέρμπλουμ, τι κάνεις εκεί. Κρατάς τον Μίσιτς μέσα, αφήνεις τους άλλους δύο έξω. Ευχάριστη ποιος θα παίξει. Είναι ευχάριστη πονοκέφαλη, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Αλλά ποιον επιλέγεις. Με τον Μίσιτς έτσι όπως παίζει φέτος, δεν μπορείς να τον βγάλεις, νομίζω, από την ενδεκάδα. Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη. Τον Άρη, ο οποίος ήταν διπρόσωπος. Ο ορισμός των δύο προσώπων, ο ορισμός των δύο ημιχρόνων, των δύο διαφορετικών εικόνων, εντυπωσιακό στο πρώτο ημίχρονο, δύο γκολ, ευκαιρίες. Δέχεται εκείνο το γκολ στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου και αλλάζουν τα πάντα στο μάτς. Είναι αυτό το γκολ πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου που άλλαξε όλη την ψυχολογία ενδεχομένως. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο φοβισμένος, μπήκε χωρίς ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι του. Αστέρας Τρίπολης στην επανάληψη έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δέχτηκε ένα γκολ με μία φάση και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ροντέο. Όπως είπε και ο Δελιζήσης, ο Άρης ήταν τυχερός και πήρε το αποτέλεσμα, την νίκη. Πρέπει να κρατήσει τους τρεις βαθμούς, να δουλέψει στην διακοπή του πρωταθλήματος, να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα και να βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Για τον Άρη, νομίζω, είναι τεράστιο θέμα το εύκολο γκολ.
που δεν το έχει φέτος. Το θέμα βεβαίως όταν βάζεις και δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 37-38 λεπτά, αρχίζεις και αναρωτιέσαι μετά μήπως το πρόβλημα δεν είναι το εύκολο γκολ, αλλά το πρόβλημα είναι το να μην έχεις χαλαρές στιγμές, το να μην έχεις αυτές τις μεταπτώσεις στην απόδοση. Τα κενά διαστήματα. Τα κενά διαστήματα και ταυτόχρονα βέβαια να μην έχεις και αυτά τα λάθη και στο σχεδιασμό του καλοκαιριού, αλλά ακόμη χειρότερα και μετά το σχεδιασμό του καλοκαιριού, και το αναφέρομαι στην περίπτωση του τερματοφύλακα, του Σιλιγκέρη. Ο Άρης έκανε το λάθος το καλοκαίρι, δεν πήρε παραπάνω τερματοφύλακα. Και όχι μόνο δεν το διόρθωσε όταν ήρθε ο τραυματισμός του Κουέστα, αλλά έκανε δεύτερο ακόμη μεγαλύτερο λάθος. Άφησε την ομάδα μόνο με τον Έμαν και τον Τσιλιγκύρη. Δεν φρόντισε τον τερματοφύλακα από την ΚΑΠΑ 19 που είναι εκπαιδευόμενος να του κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αποβάλλεται τώρα Έμαν, μένει μόνο ο Τσιλιγκύρης και θα πάει να παίξει το επόμενο παιχνίδι με ένα τερματοφύλακα. Και με τον Κουέστα στον. Στον πάγκο, αλλά ως υπαρόντα, έτσι. Δεν θα μπορεί να παίξει. Θα είναι τραυματίας, δεν θα έχει γίνει εννοείται, δεν θα έχει αναρρώσει ακόμα. Τεράστιο πρόβλημα από τον Άρη. Δεν επιτρέπονται νομίζω αυτά τα προβλήματα σε επίπεδο Super League. Η ομάδα επιτρέπονται αυτά τα λάθη σε επίπεδο. Αυτά τα λάθη σε επίπεδο Super League. Είσαι ομάδα Super League, είσαι ομάδα που θες να βγεις Ευρώπη, που βγήκες και το καλοκαίρι Ευρώπη. Δεν γίνεται να μην έχεις τερματοφύλακα. Έστω, ας είναι σε ένα παιχνίδι επειδή τιμωρήθηκε ο Έμαν, δεν γίνεται όμως. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το πληρώσεις. Ναι. Τώρα, όπως είπες, Κουέστα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απλώς θα καθίσει στον πάγκο και αν μακριά από εδώ τύχει κάποιο πρόβλημα, ένας τραυματισμός, μια αποβολή του Τσιλιγκύρη, ο Άρης αναγκαστεί να παίξει με τερματοφύλακα κάποιον ποδοσφαιριστή. Κάποιον ποδοσφαιριστή από μέσα, αναγκαστικά. Έτσι, από τη στιγμή που έγινε λάθος ο σχεδιασμός, τώρα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο Μίκα Ελένινγκ θα πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει και νομίζω θα κάνουν όλοι το σταυρό τους να μην πάθει τίποτα αυτό ο Τσιλιγκύρης αυτές τις δύο εβδομάδες μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Πάντως έδειξε το παιδί να μην αγχώνεται. Τον είδα στις δηλώσεις του, τον άκουσα στις δηλώσεις του. Δεν είχα λέει πολύ άγχος και αυτό το λίγο που είχα με αυτό το standing ovation του κόσμου, με το χειροκρότημα, μου φύγε γι' αυτό εντελώς. Τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του, τον αποθέωσε ο κόσμος. Νομίζω είναι μεγάλες στιγμές για ένα παιδί 18 χρονών. Θα τις θυμάται για πάντα, νομίζω. Ήταν το πρώτο του παιχνίδι. Έστω και με το γεγονός ότι αγωνίστηκε μετά από κάποιες συγκυρίες. Αλλά θα το θυμάται για πάντα. Τον αποθέωσαν όλοι. Νομίζω του έδωσαν και ψυχολογία για τη συνέχεια. Πάμε για λίγο Super League 2. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Απόλλωνα Πόντου. Καθόλου καλά δεν πάνε. Τέσσερις αγωνιστικές. Και άλλη ήττα. Τέσσερις ήττες. Τέσσερα στα τέσσερα, αλλά με αρνητικά αποτελέσματα για τον Απόλλωνα Πόντου. Για τον Απόλλωνα Πόντου. 0 στα 4 ακριβώς. Μείον 6 βαθμοί. Ακόμα είναι ξεκίνησε. Αρνητικό το πρόσημο. Ναι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησες με μείον 6 και δεν έχεις πάρει ακόμα ούτε βαθμό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Super League 2 είναι ανταγωνιστική φέτος. Είναι πολύ ανταγωνιστική και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση και να σώσουν στο τέλος την παρτίδα. Δεν ξέρω ποια είναι και η άποψή σου, Δημήτρη. Είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ. Είχαμε κύπελο εκεί και είχαμε αποκλεισμό σοκ για τον ΠΑΟΚ από μια ομάδα που λέγεται Διαγόρας Δριοπηδαίων. Διαγόρας Δριοπηδαίων, ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε στην Αθήνα να παίξει με τον Διαγόρα Δριοπηδαίων. Θεωρητικά στα χαρτιά και πάντα στην κουβέντα, ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι και βαριά φανέλα και μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας και με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ εννοείται. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε 81-66 το τελικό αποτέλεσμα. Μια ήττα που φέρνει τεράστιο προβληματισμό στον ΠΑΟΚ που δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος και ήδη οι διοικούντες την ΚΑΕ έχουν συμβούλιο για να αποφασίσουν τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και σε παίκτες, αν και τα οικονομικά δεδομένα της ΚΑΕ είναι πολύ περιορισμένα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Φαγκή, μας έβαλε στο κλίμα. Αυτά και κάποια ακόμη θα τα κουβεντιάσουμε στην πορεία με τους σημερινούς μας προσκεκλημένους. Να δούμε την παρακάμερα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο Ηράκλειο και ξεκινάμε την κουβέντα με τους προσκεκλημένους μας.
Η παρακάμερα από το μάτς του ΠΑΟΚ, τα σημειότυπα από την παρακάμερα στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο Ηράκλειο, ήταν η γέφυρα για να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε με τους σημερινούς μας προσκεκλημένους και να κάνουμε αρχή με τον κύριο Κώστα Ορφανό για να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ωραίες εικόνες σε ένα μάτς που είχε ωραία ατμόσφαιρα, που για τον ΠΑΟΚ μπορεί να μην είχε καμιά εντυπωσιακή απόδοση. Χαρακτηρίστηκε επαγγελματική αυτή η νίκη κόντρα στον Όφη. Θα συμφωνούσατε με αυτή την προσέγγιση έτσι στο μάτς? Θα έλεγα ότι η ομάδα δεν έκανε κάποια σούπερ εμφάνιση. Πήρε αυτό που νομίζω ότι άξιζε και δικαιούται να πάρει απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δείξει και ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα σε 90 λεπτό ότι μπορεί να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είχε βέβαια, μιλάω για τον Όφη, κάποια λάθη τα οποία γινόταν κυρίως στο χώρο του κέντρου, τα οποία ο ΠΑΟΚ τα εκμεταλλευόταν. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα δίκαιο. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει μια συζήτηση από την αρχή αυτής της σεζόν για τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι μέχρι τώρα ο περσινός ΠΑΟΚ. Δεν είναι το φόβητρο που είχαμε συνηθίσει στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν έχει την άνεση εκείνη με την οποία κέρδιζε τα μάτς στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Θεωρείτε ότι αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, ότι εξακολουθεί να είναι σε αναζήτηση του περσινού εντυπωσιακού εαυτού του ΠΑΟΚ? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μας καλόμαθε όχι μόνο την προηγούμενη χρονιά, αλλά και την προπροηγούμενη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καιρό να χάσει. Αυτό έχει δημιουργήσει απαιτήσεις στον κόσμο και με εξαίρεση το κομμάτι της ευρωπαϊκής πορείας που ήταν το ίδιο κακό με το περσινό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έπαιρνε συνήθως αυτό το οποίο ήθελε να πάρει, που τις περισσότερες φορές ήταν η νίκη και ελάχιστες ισοπαλίες. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα δεν έχει βρει ακόμη αυτό το ρυθμό που είχε την περσινή περίοδο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, ότι πιθανότατα να έχουν στο μυαλό τους το τελευταίο κομμάτι που είναι τα play-off και που εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα, γιατί ας μην γελιόμαστε. Στο φετινό πρωτάθλημα υπάρχουν δύο φαβοροί. Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και αυτές οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θα είναι αυτές που θα παλέψουν. Και θα πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα η οποία στο τελευταίο κομμάτι θα βρεθεί πιο έτοιμη. Ίσως να υπάρχει μια τέτοια προετοιμασία η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να φορμαριστεί η ομάδα στο top και να μείνει στο τέλος από δυνάμεις που εκεί θα χρειαστεί για τη φετινή τουλάχιστον περίοδο. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός που δεν το βρίσκω καθόλου παράξενο να υπάρχει, είναι μόνο αυτό ή για τον ΠΑΟΚ είναι εξίσου σημαντικό με αυτό τον πιθανό προγραμματισμό και το γεγονός της επιστροφής κομβικών ποδοσφαιριστών και του πόσο γρήγορα θα ενταχθούν και θα ξαναγίνουν αυτό που ήταν πριν τους σοβαρούς τραυματισμούς τους ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιος, αυτούς αναφέρω. Ναι, χωρίς να θέλω να ερμηνεύσω τους διοικούντες και την προηγούμενη προπονητική ηγεσία, μιλάω για τον κύριο Λουτσέσκο και τους υπόλοιπους, πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο δεν έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις που θα βοηθούσαν την ομάδα να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ίσως γιατί περίμεναν την ενίσχυση των παιδιών οι οποίοι ήταν τραυματίες, στα ονόματα τα οποία αναφέρθηκες, τον Βιερίνια, τον Μαουρίτσιο, τον Βέρμπλουμ, παιδιά τα οποία ήταν βασικοί την περσινή περίοδο και μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτούς φύγανε και άλλοι παίχτες όπως ήταν αρχικά ο Πρίγιοβιτς στο πρώτο κομμάτι και στο δεύτερο κομμάτι ο Κάνιας με τον Σάκοφ. Και στην ουσία αν θα δείτε ήταν μια καινούργια ομάδα η φετινή με δεδομένο ότι οι πολύ βασικοί μας παίχτες ο Βαρέλα και ο Κρέσπο, στο ξεκίνημα αυτής της περίοδου δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά τα οποία δεν φορμαρίστηκαν γρήγορα, με τα καινούργια παιδιά τα οποία μέχρι να μπουν στο κλίμα, ίσως αυτό να δημιούργησε κάποια προβλήματα στην απόδοση της ομάδος. Πάντως αυτή η παράμετρος που βάζετε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος και πολύ ουσιαστική κατά την άποψή μου παράμετρος, γιατί θεωρώ
προσωπικά, αν έχετε άλλη άποψη, μου τη λέτε, ότι ακόμη κι αν δεν είχαν τραυματιστεί ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να ενισχυθεί. Πόσο δε μάλλον με τραυματίες αυτούς τους δύο, ακόμη κι αν τους περίμενε. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Δεν κάνεις καθόλου λάθος, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι καμία ομάδα, ακόμη και οι ομάδες που παίρνουν το Champions League, ενισχύονται. Αλλάζουν το ρόστερ. Ενισχύουν το ρόστερ. Αλλάζουν το θίασο που λέω εγώ, γιατί ο κόσμος πρέπει και θέλει να βλέπει καινούργια πρόσωπα. Ανεξάρτητα εάν ο προπονητής αυτά τα πρόσωπα θα τα επιλέξει να είναι παίκτες βασικής ομάδος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση λέω και πάλι ότι ερμηνεύω, για να μην αναφερθώ στο financial fair play που τουλάχιστον η υπεύθυνη διοίκηση διαβεβαίωνε ότι δεν είχε να κάνει με αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν ενισχύθηκε περισσότερο η ομάδα, ίσως γιατί πίστευα σε αυτούς. Και θα αναφερθώ σε ένα κομβικό σημείο που μου έκανε φέτος εντύπωση. Είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε όλοι για την απόδοση του Κροάτη, του Μίσιτς. Ο παίκτης αυτός στην περσινή περίοδο ήταν πέμπτος. Πέμπτη επιλογή. Έτσι. Και λέμε ότι είναι ένας ποιοτικός παίκτης που τα τελευταία ιδιαίτερα παιχνίδια, εγώ με τον Παναθηναϊκό που τον παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος στο γήπεδο, γιατί από την τηλεόραση μπορεί να δεις κάποιον, αλλά δεν μπορεί να το δεις όπως θέλεις, ήταν εξαιρετικός. Ήταν ένας κανονικός ποδοσφαιριστής μιας ομάδας η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Αυτός ο παίχτης πέρυσι ήταν η πέμπτη επιλογή. Αυτό εμένα μου λέει πολλά, ότι πιθανότατα να το γνωρίζανε κάποιοι άνθρωποι μέσα στην ομάδα και πιθανότατα να ήταν ένας από τους λόγους που δεν θέλησαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ομάδα, παρότι ήρθε ο Αουγκούστο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή βασικός. Θέλω να πω, στο κέντρο πήραμε έναν παίχτη, έναν ποδοσφαιριστή, που εν πάση περιπτώσει όμως δεν ήταν καλύτερος από αυτούς που είχαμε, τουλάχιστον η μέχρι τώρα πορεία του δεν το έχει δείξει αυτό. Αν και αυτός στη διάρκεια, όπως είπαμε για τον Μίσιτς, δείξει άλλες αρετές που αναθεωρήσουμε αυτή την αρχική μας σκέψη, τότε είμαστε εδώ για να το δούμε. Πάντως, μιλάμε πολύ για τους παίκτες και καλά κάνουμε και μιλάμε πολύ για τους παίκτες. Τώρα τελευταία δεν μιλάμε τόσο για τον προπονητή. Και δεν το λέω έτσι κακοπροαίρετα, δεν το λέω με διάθεση να ασκήσω κριτική στον Φερέιρα. Το λέω επειδή αναρωτιέμαι αν αρχίζει ο ΠΑΟΚ να μπαίνει στο καλούπι του καινούριου του προπονητή. Μπαίνει, κύριε Ορφανέ. Άλλαξε πράγματα ο Φερέιρα? Ή συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν άλλαξε και πάρα πολλά, ότι δεν επιχείρησε να αλλάξει πάρα Εντάξει, πολλά? Εγώ το έλεγα πάντοτε, το λέω και τώρα. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ στο κομμάτι του προπονητή. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι προπονητές μπορούν μια ομάδα η οποία δεν έχει εξαιρετικούς παίχτες να κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει μέτριους παίχτες μπορεί να την κάνει καλή ομάδα. Αλλά μια ομάδα η οποία δεν έχει πολύ καλούς παίχτες δεν μπορεί να την κάνει ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό. Και αν θέλετε, μπορώ να το αναλύσω περαιτέρω. Όμως, μέχρι τώρα ίσως δεν ασχοληθήκαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, καθόλου με τον προπονητή, γιατί βλέπω ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να ήρθε με περγαμηνές ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος και τον πιστεύουν κάποιοι, τέλος πάντων, στο εξωτερικό, αλλά είναι ακόμη ένας νέος προπονητής ο οποίος μέσα από εμπειρίες και αυτός μαθαίνει. Και υπό αυτήν την έννοια δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι του να κάνω κριτική αν αλλάζει ή αν μπορεί να αλλάξει πράγματα. Μου λένε τον τελευταίο καιρό ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 4-4-2 και παίζει με το Σφιντέξι και τον Μπίσεσβαρ. Μα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή,
Ο Μπίσαζορ, ας πούμε, γυρίζει και στο κέντρο, οργανώνει το παιχνίδι, είναι ο πρώτος που κάνει υποδοχή της μπάλας. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει από ένα παίκτη ο οποίος είναι καθαρός επιθετικός. Αλλά αυτό είναι πολύ λεπτομέρεια τώρα, τώρα την οποία αναλύουμε. Τώρα, επειδή είπατε στον Μπίσαζορ, ακούω, ναι, ας πούμε, ότι ο Μπίσαζορ δεν είναι στα καλύτερά του. Και ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ οργανωτικά, ίσως δημιουργικά, να μην είναι επίσης στα καλύτερά του. Ισχύει. Σκεφτείτε, αν δεν είναι αυτός στα καλύτερά του, εγώ θα σας πω κάτι. Ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι εξαιρετική ποιότητα. Έχει εξαιρετική ποιότητα. Είναι ο παίκτης ο οποίος στις 10 υποδοχές κάνει τις 8. Βγαίνει να πάρει υποπίεση με αντίπαλο την μπάλα και το κάνει με εξαιρετικό τρόπο. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οι τελικές επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες και γι' αυτό λέγαμε όλοι ότι δεν πήγε καλά. Όμως αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βγαίνει από αυτήν την ομάδα που έχει ο ΠΑΟΚ. Αν αυτοί που πιστεύουν ότι ο Μπίσεσβαρ, ακόμη και όταν δεν είναι καλά, δεν πρέπει να είναι στην ομάδα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πολύ καλύτερους παίκτες από τον Μπίσεσβαρ που να έρθουν στον ΠΑΟΚ για να μείνει ο Μπίσεσβαρ έξω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για να καταλάβουμε έτσι λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και ποιο είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε παρακάτω, γιατί συμφωνώ απόλυτα ότι πάμε για μια μάχη αποκλειστικά ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως, τελειώνοντας, να κλείσω και να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Έχει μια ομάδα η οποία είναι ομάδα ποιοτική. Το αν συζητάμε αυτή τη στιγμή, αν θα πάρει το πρωτάθλημα αυτός ή ο Ολυμπιακός, είναι κάτι το οποίο, αν σκεφτούμε, είχαμε πολλά χρόνια να το συζητάμε υπό αυτήν την έννοια. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να είναι δυσαρεστημένος από το ότι η ομάδα δεν βρίσκεται στο top της φόρμας της τώρα, αλλά είναι μια ομάδα που σταθερά διεκδικεί υψηλούς στόχους. Ευχαριστώ, κύριε Ορφανέ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε να κάνουμε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Άρη και όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα της εκπομπής, από το εισαγωγικό και τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Φακή, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε για τον Άρη. Σε λίγο μαζί μας ο Γιάννης Μιχαλίτσος.